Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα. Σήμερα θα κλείσουμε τα θέματα της BSDL και θα συνεχίσουμε με θέματα μοντελοποίησης. Γιατί έχουμε αναφέρει ότι η BSDL χρησιμοποιείται για μοντελοποίηση και προσομοίωση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό, αυτή η έννοια, η έννοια της μοντελοποίησης. Πριν όμως δούμε αυτά τα θέματα της μοντελοποίησης, θα ήθελα να σας δείξω κάτι. Θα κάνω ένα share αυτή τη στιγμή στο Zoom. Okay, φαντάζομαι το βλέπετε. Τι είναι? Είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα. Όπως καταλαβαίνουμε από το όνομα, είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα που ταΐζει γάτες. Catfeeder, λοιπόν. IPv6, catfeeder.com. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, γιατί ομοίως, αν και ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να έχει κατασκευαστεί και στις μέρες μας, εντούτοις, η συγκεκριμένη σχεδίαση χρονολογείται το 2009. Από το 2009-2010, χρήστης που έχει δημιουργήσει αυτή τη σελίδα, είχε παρουσιάσει ένα σύστημα για να ταΐσει γάτες. Καταρχήν, για όσους έχουν ζώα, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ βολικό το να έχετε ένα τέτοιο σύστημα αν λείπετε πολλές ώρες από το σπίτι. Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία ταΐσματος και να μην ανησυχείτε ότι μπορεί να πάθει κάτι από ασυφία το ζωάκι σας. Ας δούμε λοιπόν αυτό το ενσωματωμένο σύστημα και να μελετήσουμε πώς θα μπορούσαμε και εμείς ενδεχομένως, αν κάποιος έχει ζωάκι, να σχεδιάσει ένα αντίστοιχο τέτοιο κύκλωμα. Πάντως, είναι πολύ straightforward αυτή η διαδικασία. Αν δούμε τη φωτογραφία, αποτελείται από το κεντρικό αποθηκευτικό χώρο, όπου βρίσκεται η τροφή. Υπάρχει ένα ενσωματωμένο σύστημα που δεν φαίνεται, μια πλακέτα που θα την αναλύσουμε, και κάποια μπολ που πέφτει η τροφή. Επίσης, από αυτή τη φωτογραφία μπορούμε να δούμε ότι εκτελεί και Linux. Βλέπετε εδώ ότι το ενσωματωμένο σύστημα που έχει δημιουργήσει, Internet Enabled Catfeeder, ο Matthew Newton. Βλέπετε εδώ, 2009, όπως σας είπα. Εκτελεί Linux. Βέβαια, δεν εκτελεί το Linux. Ξέρουμε, το Linux εννοώ όπως ο Ubuntu, ένα full distribution ή το Raspbian, εκτελεί μια ελαττωμένη έκδοση Linux, που είναι το OpenWRT. Αλλά αυτά θα τα δούμε τώρα στην ανάλυση αυτού του ενσωματωμένου συστήματος. Με αυτό πάντως το σύστημα μπορεί μέσω κατάλληλου ιστοφόρου να ταΐζει όποτε θέλει τη γάτα του, τις δύο γάτες, γι' αυτό έχει και δύο μπορεί. Και έχει ελέγχους όπως να ταϊστεί για 2 δευτερόλεπτα, εννοείται να ανοίξει η δίωδος διοχέτευσης τροφής για 2 δευτερόλεπτα, για 5 δευτερόλεπτα, για 7, ίσως αν πεινάει πολύ η γάτα να ανοίξει για 10 δευτερόλεπτα, να σταματήσει το τάισμα, να βάλει reverse. Τώρα reverse δεν σημαίνει να τραβήξει το φαγητό πίσω, γιατί έχει την βαρύτητα, θα έχει πέσει το φαγητό. Stop. Ωραία. Ας δούμε λίγο κάποιες φωτογραφίες για αυτό το κύκλωμα. Το βλέπουμε ότι το έχει συνδέσει ενσύρματα σε ένα router. Επίσης, έχει φτιάξει ένα PCB. Έχει ένα κινητήρα που είναι λίγο ογκώδης αυτός ο κινητήρας και θα δούμε γιατί. Δεν είναι το κλασικό κινητηράκι το 9G που έχουμε δει στο εργαστήριο. Στη συνέχεια, βλέπουμε αυτό την άλλη έκδοση του router. Αρχικά το είχε συνδέσει σε αυτό το router, αλλά μετά ο χρήστης το άλλαξε σε επόμενη έκδοση και έβαλε αυτό το router. Μία κάμερα από πάνω, όπως βλέπετε, όπου εμφανίζεται η σελίδα, εφαρμογή στο Android, όπου βλέπει την κάμερα και τον έλεγχο, και το PCB. Τώρα, εδώ βλέπουμε στο PCB ότι έχει από τη μία την κλέμμα
που τοποθετείται η τροφοδοσία. Βλέπετε εδώ το κόκκινο και το μαύρο καλώδιο είναι τα καλώδια της τροφοδοσίας. Και αυτή η κλέμμα που έχει τρία καλώδια είναι τα καλώδια ελαίου, οι γραμμές ελαίου. Και κάθε καλώδιο από εδώ καταλήγει σε ένα ρελέ. Αυτά εδώ είναι τα ρελέ. Έχουμε τρία ρελέ και με τα τρία ρελέ ελέγχονται ελέγχονται κινητήρες ή κάποια άλλα στοιχεία. Αλλά εμείς κοιτάμε βασικά το ένα ρελέ που έχει κινητήρα. Αυτά τα άλλα δύο δεν αναφέρει που τα έχει συνδέσει. Παρατηρούμε σε κάθε ρελέ ότι έχει βάλει και τη δίωδο απόσβεσης. Υπενθυμίζω, αν συνδέσουμε ρελέ σε κινητήρα, όταν σταματάει και ξεκινάει ο κινητήρας, δημιουργείται ένα ρεύμα που μπορεί να προκαλέσει ζημιά το ρεύμα κίνησης. Και γι' αυτό τοποθετείται μια δίωδος για να αποσβέσει αυτό το ρεύμα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα custom τελείως PCB. Δηλαδή, πήρε μια πλακέτα που, χαλκού που είχε από πίσω, ενδεχομένως, ή και να μην έχει καν χαλκού, απλώς να κολλήσει καλώδια, όπως βλέπουμε από την πάνω πλευρά, ενδεχομένως και από πίσω, και είναι ένα είδος πλακέτας όπου στη συνέχεια μπορεί να το σχεδιάσει ο ίδιος και να το στείλει για κατασκευή σε κανονική πλακέτα. Και εδώ βλέπουμε τις γάτες που έχουν πάρει το φαγητό τους, την κατασκευή. Βλέπουμε συνδεμένος ο κινητήρας σε αυτό το PCB, το PCB που ελέγχεται από ένα ενσωματωμένο σύστημα. Ένα σχηματικό είναι χρήσιμο ως μηχανική να σχεδιάζετε και εσείς στα project σας τέτοια διαγράμματα που να φαίνεται η λειτουργία, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχει κάποιος χρήστης με το δικό του κινητό, με τη δικιά του συσκευή, μπορεί να συνδεθεί, βλέπουμε εδώ, στην πρώτη έκδοση ήταν ένας Cisco Catalyst router που ήταν μεγάλος και ογκώδης και στη συνέχεια το άλλαξε με ένα Cisco Linksys, το οποίο αυτό τρέχει ένα Linux και έχει βρει κάποια GPIO, γενικές διαπαθήσεις όρου-εξόρου, που τις οδηγεί στο PCB και από το PCB, αυτή τη μία επαφή, μπορεί και λέει το κινητήρα που αναφέρει είναι ένας high torque κινητήρας, δηλαδή κινητήρας μεγάλης ροπής, 12V, 4 RPM, 4 στροφών το λεπτό. Έχει μεγάλη ροπή μεν, αλλά μικρή ταχύτητα. Είναι λογικό. Και ξέρετε, αυτή η μεγάλη ροπή οφείλεται λόγω στο gearbox που έχει μέσα, όπου τις πολλές στροφές τις κάνει λίγες, αλλά με πολύ μεγάλη ροπή. Έχει μέσα ένα flapper με 6 πτερύγια. Και αυτό το flapper θα μπορούσαμε κάλλιστα να το κάνουμε και 3D print. Δηλαδή, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσαμε και εμείς να το σχεδιάσουμε. Δεν είναι τίποτα δύσκολο και ενδεχομένως θα θέλει κανείς για κάποιο project να κάνει κάτι για τη γάτα που έχει. Δηλαδή, αυτό είναι αν έχει γάτα. Δεν θα το κάνει κάποιος που δεν έχει ζώο, γιατί θέλουμε να το δοκιμάσουμε ότι θα βοηθήσει το κατοικίδιο που θα έχει. Άρα, κάποιος που έχει κατοικίδιο μπορεί να αναλάβει ένα τέτοιο project στο μάθημά μου, να υλοποιήσει δηλαδή με την εξοπλισμό που έχουμε, βέβαια. Δεν χρειάζεται να πάρει Cisco, Catalyst ή άλλο εξοπλισμό. Με το κατάλληλο εξοπλισμό και έχουμε και 3D printer. Θα χρειαστεί κάποια σχεδίαση αυτού του flapping, γιατί θα πρέπει να βρούμε ένα σωλήνα. Ένα σωλήνα που μπορεί να είναι ένα υδραυλικό σωλήνα, για παράδειγμα, μεγάλη διατομή. Αλλά πρέπει να σχεδιάσουμε αυτό το flapping που θα γυρίζει στις τροφές. Λοιπόν, ας δούμε λίγο και το σχετικό άρθρο που έχει γράψει για να το αναλύσουμε καλύτερα, να δούμε τις τεχνολογίες που έχει χρησιμοποιήσει. Έτσι λοιπόν, αναφέρει ότι αυτό είχε μάλιστα βρεθεί και στη δεύτερη θέση με τα καλύτερα ενσωματωμένα συστήματα για την αυτομετωπίση του σπιτιού, δηλαδή έχει βραβευτεί κιόλας ως μια έξυπνη ιδέα. Υπενθυμίζω, παρουσιάστηκε αρκετά χρόνια πριν από 10 χρόνια. Και γι' αυτό σας δείχνω κάποια τέτοια συστήματα για να δείτε πριν από πολλά χρόνια κάποιοι τι είχαν σκεφτεί, όπως σας είχα δείξει και το ρομποτικό κήπο. Τώρα σας δείχνω γι' αυτό εδώ και να σας δώσω ιδέες που ίσως και εσείς θέλετε να υλοποιήσετε. Λοιπόν,
Ας δούμε τι λέει ο συγγραφέας. Έχει δύο γάτες, Φράγκη και Έλμο, και ήθελε να σχεδιάσει ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δύο γάτες. Να μπορούσε μόνο, γιατί το έχει σχεδιάσει στο παρελθόν. Για δύο γάτες, γιατί έχει δύο γάτες, θα μπορούσε να παραδίδει τροφή, να δίνει τροφή την κατάλληλη χρονική στιγμή και ποσότητα, και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δύο γεύματα την ημέρα, μπορεί και λίγο παραπάνω, και να έχει ανάδραση. Είναι σημαντική ανάδραση όταν υπάρχει μέσα κάποιο ζωντανό, γιατί, όπως αναφέρω εδώ πέρα, το να δυσλειτουργήσει κάτι, που είναι λογικό να δυσλειτουργήσει, η τεχνολογία δυσλειτουργεί, να ξέρετε, σε κάποιες περιπτώσεις, ατυχήματα συμβαίνουν, δεν πρέπει ποτέ να βασιζόμαστε σε ένα μόνο σύστημα, πρέπει να έχουμε πολλαπλά συστήματα για να διασφαλίσουμε την αρτιότητα και την σωστή λειτουργία του συστήματος. Έτσι λοιπόν η ανάδραση ήταν το βίντεο, γιατί δεν θα ήθελε να έρθει σπίτι ύστερα από κάποιο διάστημα και να δει τις γάτες του να λιμοκτονούν. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ανάδραση, ιδιαίτερα σε ένα τόσο σημαντικό σύστημα. Έτσι λοιπόν, βρήκε ότι υπήρχαν στην αγορά κάποια τέτοια συστήματα, όπως το Smart Home Remote Pet Feeder στα 300 δολάρια, το οποίο είχε ένα αυξημένο κόστος και είναι 300 δολάρια. Δηλαδή, αν δούμε τον εξοπλισμό, ασφαλώς ένας εξοπλισμός με κάτω από 100 ευρώ μπορεί να υλοποιηθεί και ίσως είναι και ένα overestimation. Δηλαδή, αναλόγως να το υλοποιήσει κάποιος, πάντως πάνω από 100 ευρώ δεν μπορεί να κοστίσει ένα τέτοιο σύστημα. Θα θυμίζω όμως ότι όταν σχεδιάζεται, όταν μια εταιρεία πλέει ένα συγκεκριμένο σύστημα, εδώ που είναι 300 ευρώ, δεν είναι μόνο το κόστος των υλικών, το έχουμε αναλύσει στη διάλεξη σχετικά με την κοστολόγηση για τα συγκεκριμένα συστήματα. Είναι το R&D κόστος, το κόστος των υλικών και το κέρδος. Δηλαδή τα υλικά, για παράδειγμα, αν κάνουν 70 ευρώ και θέλει η εταιρεία να έχει ένα κέρδος 30-40%, αυξάνεται το ποσό, αλλά είναι και το R&D κόστος, δηλαδή το κόστος ανάπτυξης. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το R&D κόστος ήταν χαμηλό να σχεδιάσει ένα τέτοιο σύστημα. Εντούτοις, μερικές φορές αυξάνεται πολύ ο συντελεστής κέρδους, ιδιαίτερα αν είναι μια κλεισέ αγορά. Και τώρα, μια που αναφερόμαστε σε κλεισές αγορές, σε αγορές έτσι που είναι ιδιαίτερες, αυτό που είναι για τις γάτες, κάποιοι μπορούν και κοστολογούν πολύ πιο ακριβά εξοπλισμό, γιατί ενδεχομένως αναγνωρίζουν ότι κάποιος που αγαπάει το ζωντανό του θα θελήσει να πληρώσει κάτι παραπάνω για να διασφαλίσει την ευζοία του. Άρα είναι το τι πιστεύει κάποιος ότι αξίζει η διευκόλυνση που παρέχει ένα τέτοιο σύστημα. Λοιπόν, αυτός προσπάθησε να δημιουργήσει ένα σύστημα από το Νοέμβριο του 2009 με αυτόν τον εξοπλισμό που είχε στη διάθεσή του. Και είναι σημαντικό αυτό, η επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού. Το ότι κάποιος έχει, για παράδειγμα, ένα παλιό router, δεν σημαίνει ότι δεν το χρησιμοποιεί. Δεν σημαίνει ότι είναι για τα σκουπίδια. Οι router έχουν μνήμη, έχουν επεξεργαστεί, έχουν επαφές εισόδου-εξόδου. Μπορεί κάποιος να επαναχρησιμοποιήσει τους παλιούς router σαν ένα ενσωματωμένο σύστημα όπως το Raspberry. Όλοι μας, φαντάζομαι, έχετε στο ράφι ξεχασμένους routers. Μπορείτε κάποιος από αυτούς να τους επαναχρησιμοποιήσετε σαν ενσωματωμένο σύστημα όπως έκανε αυτός εδώ. Λοιπόν, τι έκανε αυτός? Ήθελε για την τροφή. Και αναφέρει δεν ήθελε για το νερό, γιατί το νερό, οι γάτες δεν θέλουν νερό από τη βρύση, προτιμούν νερό από τον κήπο, όπως βλέπετε, από τα αυλάκια κτλ. Και γιατί το θέλουν αυτό? Γιατί αναφέρει μάλλον ότι η χλωρίνη δεν τους αρέσει. Δεν έχω γάτα, οπότε δεν μπορώ να το, να το ερμηνεύσω αυτό, αν είναι από τη χλωρίνη κάτι άλλο, αλλά αυτός αναφέρει ότι θέλει τη χλωρίνη. Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το μηχανικό κομμάτι, το μηχανολογικό κομμάτι, όχι το ηλεκτρονικό ή σχεδιασμό ενσωματωμένου συστήματος. Και γιατί
βλέπετε εδώ η τροφή, θα έπρεπε να βρεθεί ένας κινητήρας που να μπορεί να περιστρέψει αυτό εδώ το φτερωτό σύστημα, το φτερωτό component. Γι' αυτό λοιπόν έψαξε να βρει έναν με κινητήρα μεγάλης ροπής. Βρήκε λοιπόν ένα κινητήρα high torque στις 4 τροφές με ροπή. Ροπή stall είναι όταν έχει σταματήσει, δηλαδή σε αυτό το σημείο σταματάει να γυρίζει. Κάποιος δηλαδή που συναντά μεγάλη αντίδραση, ένας κινητήρας στο σημείο που συναντά μεγάλη αντίδραση είναι στα 25 κιλά ανεκατοστό. Και στη συνέχεια πήρε αυτό το κινητήρα, έπρεπε να το συνδέσει. Ο κινητήρας χρειάζεται ένα coupler για να συνδεθεί στον άξονα που το κινεί. Και εδώ αναφέρει για το coupler ότι από ένα παλιό εκτυπωτή μπόρεσε και μείωσε τη διατομή που ήθελε για να τοποθετήσει στο κινητήρα για να μπορεί να γυρίσει. Είναι σημαντικό λοιπόν να βρίσκεται το coupler για να μπει ο κινητήρας στο άξονα. Για να συνδεθεί ο κινητήρας σαν ένα άξονα. Έφτιαξε λοιπόν αυτή την κατασκευή από φύλλα αλουμινίου μισό χιλιοστού και αναφέρει βέβαια ότι έχει στην αποθήκη του πολλά τέτοια φύλλα αλουμινίου και περίμενε μια ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσει. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς που έχουμε εργαστήρια μαζεύουμε εξοπλισμό και εξαρτήματα και περιμένουμε μια ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί όπως και με τα εργαλεία, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τα χρησιμοποιήσεις. Εφόσον βέβαια έχεις κάποιο πλάνο ότι κάποια στιγμή θα κάνεις κατασκευές. Γι' αυτό καλύτερα να είσαι πλήρως εξοπλισμένος και από αναλώσιμα και από εργαλεία για να μπορείς να υλοποιήσεις οτιδήποτε σκεφτείς. Ως χόμπι είτε ως fast prototype. Δημιούργησε λοιπόν αυτό εδώ το σύστημα με την αλουμινίου. Και όπως είπαμε, έχει δύο γάτες, γι' αυτό έχει αυτή τη διχάλα. Η πρώτη έκδοση ήθελε να κάνει τη διασύνδεση. Γιατί, έχουμε το τεχνολογικό κομμάτι, το PCB, τα ρελέ. Τι δεν έχουμε, το μυαλό του συστήματος, που είναι ο εγκέφαλος, το ενσωματωμένο σύστημα. Αρχικά σκέφτηκε έναν υπολογιστή. Βέβαια, το πρόβλημα του υπολογιστή είναι ότι είναι κομπόδης και ότι έχει μεγάλο κόστος συντήρησης και runtime, κόστος εκτέλεσης. Δηλαδή ένας υπολογιστής, όσο μικρός και να είναι, 50-60 βάτ τα καταναλώνει. Έχει κόστος. Θέλουμε κάτι πιο οικονομικό. Γι' αυτό κοίταξε σε λύσεις που είναι πιο κοντά στα ενσωματωμένα συστήματα. Πάντως, αν τοποθετούσε έναν υπολογιστή και το συνέδε με αυτό το board, τότε και αυτό θεωρούνται ένα ενσωματωμένο σύστημα. Απλώς θα ήταν ένα ενσωματωμένο σύστημα, ογκώδες, ενεργοβόρο. Σκέφτηκε το Arduino. Αλλά λέει, αν πήγαινε προς αυτόν τον δρόμο, στον Arduino, τότε θα είχε να πληρώσει κάτι παραπάνω και στα πλαίσια της ελαχιστοποίησης του κόστους των υλικών, έπρεπε να βρει τι έχει στο σπίτι του. Δεν είχε Arduino. Βέβαια, το Arduino το 2009 ήταν ακριβό. Το Arduino το 2009 κόστησε 30 δολάρια. Ήταν ελάχιστη κλόνη που μπορούσε να συναντήσει κάποιος στην Κίνα. Άρα, όταν εξετάζουμε από το άρθρο, το εξετάζουμε στα πλαίσια εκείνης της χρονικής περίοδου, που ήταν 30 ευρώ ή είχε ένα κόστος αυξημένο και δεν υπήρχε Raspberry. Έτσι λοιπόν, θέλησε να χρησιμοποιήσει κάτι που βρίσκεται πιο εύκολα. Τώρα βέβαια, στις μέρες μας, αν θέλουμε να το σχεδιάσουμε, το Arduino πέρα με την επιλογή. Γιατί έχει φθηνή και μάλιστα μπορούμε να πάρουμε κλόνο Arduino που να έχει και υποστήριξη Wi-Fi, δηλαδή αν ξεχεί πλακέτα για παράδειγμα με το NSP2266 σε board Arduino Uno, δηλαδή να σας δείξω μια πολύ καλή επιλογή. Ένα τέτοιο board. Βλέπετε, αυτό είναι ένα board, βέβαια, Arduino,
αλλά ή μπορεί να αγοράσει κάποιος ένα έξτρα Wi-Fi Shield, όπως αυτό, το ESP8266, ή να πάρει σε άλλο form factor, αυτό εδώ το D1, δηλαδή D1 ESP8266, που είναι στις ίδιες ακριβώς διαστάσεις με το Arduino, προγραμματίζεται από το Arduino ID, απλώς εδώ έχει άλλον επεξεργαστή, εδώ δεν έχει τον επεξεργαστή της AVR, δεν έχει τον AVR επεξεργαστή, αλλά έχει έναν επεξεργαστή, το ESP8266, που έχει και Wi-Fi και μερικά μοντέλα έχουν και Bluetooth. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα το board θα το πρότεινα σε κάποιον αντί για Arduino, γιατί έχει και περισσότερη flash και μεγαλύτερη ταχύτητα επεξεργασίας. Φτάνει 72 MHz μερικές φορές, αναλόγως το μοντέλο. Έχει όλες τις διαπαθές που συναντάμε στο Arduino, απλώς είναι πολύ, έχει πολλές περισσότερες δυνατότητες. Είναι το ίδιο form factor, το ίδιο, τα ίδια SIM pairing. Με C προγραμματίζεται και αυτό, με την ίδια λογική, απλώς δεν είναι ο ίδιος επεξεργαστής, αλλά κάποιοι έχουν καταφέρει και έχουν βάλει μέσα στο Arduino ID τις βιβλιοθήκες για να το χειρίζεται κάποιος ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είναι στο Arduino ID. Και αυτό από AliExpress κάποιος το αγοράζει 5 δολάρια. Δηλαδή με 2 δολάρια παραπάνω από το Arduino το αγοράζει με 3 δολάρια, αυτό με 5 δολάρια από Κίνα. Και έχεις και Wi-Fi. Και αμέσως έχεις Internet of Things. Δηλαδή, τη στιγμή που έχεις διασύνδεση, μπορείς και, και κάνεις πολύ πιο extreme πράγματα. Και ο προγραμματισμός είναι, ξαναλέω, σαν το Arduino, με C. Έχω χειριστεί. Εγώ έχω διάφορες πλακέτες, όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτή θεωρώ πολύ καλή πλακέτα και τη συστήνω. Αν κάποιος ήθελε τώρα να αγοράσει πλακέτα, και έχω μπει. Από AliExpress, βέβαια, γιατί στην Ελλάδα οι τιμές είναι συνήθως 2 και 3 φορές παραπάνω. Δηλαδή αυτό στην Ελλάδα μπορείτε να το βρείτε όσο κάνει το Arduino 20 ευρώ. Ενώ από το εξωτερικό είναι πολύ χαμηλότερη τιμή. Λοιπόν, ήθελα να σας δείξω το άρθρο εδώ, ότι επέλεξε κάτι που είχε σπίτι. Τι είχε σπίτι του, εκείνο το διάστημα διάβαζε για CCNA. Το πήρε το 2010. Λοιπόν, και είχε ένα πολύ ακριβό router της Cisco. Ένα Cisco Catalyst, το οποίο το είχε αγοράσει 250 ευρώ. Και πια δεν το χρειαζόταν, πώς μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Και βρήκε το εξής. Βρήκε ότι σε αυτό το switch, μέσα στο motherboard, μπορούσε κάποιος να αναβοσβήσει τα φωτάκια, κάποια λεντάκια, με προγραμματιστικό τρόπο. Και υπήρχαν αυτά τα λεντάκια, τα οποία τα οδηγούσε ένας shift register HC595A, με 5 volt έξοδο. Άρα έκανε piggyback. Τι είναι το piggyback? Το piggyback, για όσους πρώτοι πρωτοτούνε, είναι να κολλήσει ένα καλώδιο πάνω σε μία από αυτές τις επαφές που οδηγούν το LED. Δηλαδή, τώρα, σαν ελληνική λέξη, προσπαθώ να βρω μία μετάφραση, αλλά μου διαφέρει, γιατί πάντα το συναντάω στην αγγλική ορολογία και κυρίως στο piggyback, όπου συνδέθηκε κάτι από πίσω. Και βλέπουμε εδώ πέρα πώς έκανε το piggyback. Δηλαδή συνέδεσε ένα καλώδιο στην επαφή. Δεν χάλασε η λειτουργικότητα. Το λεντάκι λειτουργεί ακόμα. Το λεντάκι που το ανάβει το σβήνει με προγραμματιστικό τρόπο. Απλώς αυτός έβαλε piggyback αυτό το καλώδιο για να μπορεί να το ελέγχει, να ελέγχει το ρελέ. Άρα κάθε φορά που ανάβει το εκείνο το λεντάκι, στέλνει σήμα να ανάψει, να ανοίξει το ρελέ. Βλέπετε εδώ λοιπόν, στο motherboard πάνω βρήκε την επαφή, τοποθέτησε το καλώδιο που οδηγεί το ρελέ και έβγαλε μια κλέμμα εξόδου έξω. Που πάνω σε αυτήν τοποθέτησε τα καλώδια. Και βλέπετε εδώ, για να είναι ανοιχτά τα φωτάκια, τοποθέτησε τα FJ45 λούπα κατά, αυτά είναι θέμα δικτυακά, άκρως για να ανάψει το λιντάκι από πάνω και να έχει τον έλεγχο να τα αργοκλίνει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έγραψε όμως ένα shell script, γιατί ο συγκεκριμένος router έχει shell και μπόρεσε και προγραμματιστικά ανοιγόκλεισε το LED και δόθηκε σήμα στο ρελέ για να ανοιγοκλείσει. Βέβαια, ήταν αρκετά μεγάλο σε μέγεθος. Είδατε στις φωτογραφίες ότι ήταν αρκετά ογκώδες και αποφάσισε να το αλλάξει. Να το αλλάξει με μια δεύτερη έκδοση, με έναν παλιό router ADSL, Wi-Fi, το WRT54GR.
Και γιατί ήθελα να κανάλι, για το μέγεθος. Καταρχήν είδατε τη φωτογραφία. Το Cisco Catalyst ήταν τεράστιο switch. Είχε πόσες πόρτες, 16. Cisco Catalyst πάντως ήταν πολύ μεγάλο ο μέγεθος. Δεν μπορούσες να το έχεις, να το χρησιμοποιείς, να το μεταφέρεις. Είναι δύσκολο. Είχε και θόρυβο, γιατί είχε ανεμιστήρες μέσα. Αυτά τα routers, δεν ξέρω αν έχετε δει, αλλά κάνουν πολύ θόρυβο. Εγώ σπίτι μου που έχω ένα αυτή τη κατηγορία, gigabit switch για το backbone του σπιτιού μου, έχει τρεις ανεμιστήρες και κάνει αρκετό θόρυβο. Ευτυχώς το έχω σε ένα ειδικό χώρο που είναι εκεί η δικτυακή υποδομή και δεν ακούγεται, κλειστός χώρος, αλλά όταν μπαίνει στον χώρο θα το ακούς. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και τα data center παντού. Όλοι αυτοί οι ανεμιστήρες, όλος ο δικτυακός εξοπλισμός, να ξέρετε, είναι θορυβόδης. Γι' αυτό και όταν μπαίνει κάποιος στο data center, φοράει και ειδικά headphones, ειδικά ακουστικά, μείωση στο ρίβο. Δεν ακούει μουσική, δηλαδή όταν βλέπετε τεχνικούς με τα headphones να πηγαίνουν στο data center, δεν ακούει μουσική. Απλώς κόβουν όλους τους ήχους. Γιατί προκαλούν πρόβλημα στα αυτιά. Ξέρετε, θεωρείται μέσω ατομικής προστασίας. Και είναι υποχρεωτικό να φοράει κάποιος να είναι σε data center, γιατί το επίπεδο θορύβου είναι αρκετά decibel. Μπορεί να είναι και πάνω από 80-85 decibel καμιά φορά σε data center. Και σύμφωνα με τους κανονισμούς, δεν πρέπει να υπερβαίνει, νομίζω, τα 50-60 decibel. Και πολλά λέω, δηλαδή κανονικά πρέπει να είναι κάτω από 50 decibel. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βρήκα αυτό το router. Ο router που δεν έχει μενιστηράκι, πολύ, πολύ εύκολη στη χρήση, είχε ένα παλιό ADSL. Πάντως εγώ είχα ένα Cisco Linksys και έχω ακόμα. Τώρα δεν ξέρω αυτό το συγκεκριμένο, άμα είναι και ADSL ή απλώς Wi-Fi. Και στη συνέχεια, τι έκανε σε αυτό το router, εγκατέστησε ένα Linux. Δεν εγκατέστησε ένα Linux όμως, απλό, οποιοδήποτε Google για παράδειγμα, εγκατέστησε το OpenWRT Linux. Υπάρχει αυτό το Linux, OpenWRT, που είναι μία ειδική έκδοση του Linux για routers. Σε αυτό λοιπόν το project αναφέρει ποιους routers υποστηρίζει, δεν υποστηρίζει όλους τους routers, ασφαλώς πρέπει να έχει κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Δηλαδή να έχει κάποια megabyte μνήμη, να έχει κάποια megabyte flash κιόλας, και RAM και flash, γιατί αλλιώς τι θα εκτελεστεί, και το Linux, όπως να θέλουμε, κάποια megabyte, δεν γίνεται ένας router με ένα megabyte μνήμη να εκτελέσει το OpenWRT. Σε αυτό λοιπόν το OpenWRT υποστηρίζονται κάποιοι routers και σχεδόν όλοι τις λύσεις υποστηρίζονται. Αν έχετε εσείς ένα παλιό router, μπορείτε να έρθετε να ψάξετε κατά πόσο είναι supported. Δηλαδή υπάρχει εδώ μια σελίδα που βάζει το μοντέλο του router σου και σου αναφέρει αν υπάρχει έκδοση του Linux για το router. Και αν υπάρχει, σου λέει τη διαδικασία, υπάρχουν οδηγίες, πώς να το κατεβάσεις το router σου, και στη συνέχεια ο router σου εκτελεί Linux, σου δίνει SSH access, SSH που έχουμε κάνει μαζί σε διάφορα μαθήματα και κάνουμε κιόλα, κάποιοι που σας παρακολουθούν και παράλληλα μαθήματα. Αυτό το SSH λοιπόν κάνετε σε το router σας και από εκεί σου αναφέρει πώς να ελέγξεις με προγραμματιστικό τρόπο τις διαπαφές εισόδου-εξόδου, τα GPIOs, General Purpose Input Output, και να μπορέσει να ελέγξει κάποιος τις επαφές και άρα ό,τι συνδέεται σε αυτές τις επαφές. Τοποθέτησε λοιπόν το OpenWRT και μπόρεσε μέσα σε έτσι να συνδεθεί μέσα και να ελέγχει, να ελέγχει τα GPIOs. Το αγόρασε λέει μεταχειρισμένο 15 pounds από το eBay. Αυτός είναι, αυτή εδώ είναι η πλακέτα, όπως βλέπετε. Και βρήκε τα σημεία, βλέπετε εδώ, του LED. Δηλαδή αυτές οι επαφές είναι για το white LED και το orange LED και κάποιος μπορεί να κάνει piggyback σε αυτά τα LED. Το θέμα είναι να μπορεί να τα ελέγξει προγραμματιστικά από το command line, δηλαδή στο shell, να γράψει, για παράδειγμα, GPIO red, το κόκκινο, on. Αν πατήσει enter και ανάψει το LED, σημαίνει έχει έλεγχο σε αυτή τη συγκεκριμένη επαφή. Και άρα, όπως βλέπετε εδώ, κάνει το piggyback. Δηλαδή, κολλάει ένα καλώδιο, το οποίο το βγάζει έξω, που έχει το control. Κολλάει
το καλώδιο του control και στη συνέχεια το καθοδηγεί στο σύστημα που θέλετε. Άρα αυτό το control θα πάρει ή 0 ή 1. Δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζουμε και το επίπεδο της λογικής κάθε φορά, το TTL logic, γιατί για παράδειγμα αυτή η συσκευή, αν είναι από 0 μέχρι 3,3 volt, σημαίνει ότι αν θέλουμε να το συνδέσουμε σε 5 volt, πρέπει να βάλουμε ένα logic level converter. Αφού έκανε λοιπόν δοκιμές, βλέπετε εδώ τα κόλλησε, εδώ έκανε τις δοκιμές και στη συνέχεια έβγαλε και τα 12 volt, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, που είναι τα 12 volt συν και πλήν, ήθελε να βγάλει και την τροφοδοσία, ώστε από εδώ να οδηγείται και ο κινητήρας. Γιατί ο κινητήρας είναι 12 volt. Είναι 12 volt και ελέγχεται από ένα ρελέ, που το ρελέ αναλόγως ή 5 volt θα δεχόταν στη λογική τιμή 1 ή 3,3 volt. Έκανε λοιπόν τη συνδέση, πάλι εδώ έβαλε αυτή την κλέμα, OpenWRT, και το κατάφερε. Έχει εδώ ένα σχηματικό, το οποίο είναι το κλασικό σχηματικό που πάει ένα control line στο ρελέ και ελέγχεται την κύρας. Έτσι λοιπόν, από command line έγραψε ένα σκεπτάκι, με κάτι feed forward 5, το προχωράει 5 σεκόνια. Κλασικό shell script, γιατί είναι Linux. Ένα bus shell script, το οποίο και εσείς μπορείτε να υλοποιήσετε, δεδομένου ότι έχετε παρακολουθήσει τα λειτουργικά σχήματα. Έβαλε μια κάμερα για να παρακολουθεί και το συνέδεσε στο πρόγραμμα Zone Minder που δείχνει, καταγράφεται πότε πηγαίνει μια γάτα να ταϊστεί ή όχι. Και τέλος πάντων ήταν ένα σύστημα το οποίο έδωσε λύση σε ένα πρόβλημα. Και σας το παρουσιάζω με το σκεπτικό ότι αυτά που κάνουμε εδώ, τα ενσωματωμένα συστήματα, και η γνώση που αποκομίζεται από αυτό το μάθημα μπορεί να σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε και να αυτοματοποιήσετε και δικά σας θέματα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω κάποια στιγμή ότι εσείς εκμεταλλευτήκατε τις δεξιότητες που αποκομίσατε από αυτό το μάθημα και αυτοματοποιήσετε κάτι σπίτι σας. Αν όχι, αν δεν δουλέψετε ως επαγγελματίες στο σχεδιασμό σωματομέσων, και αυτό θα ήθελα να το ακούσω, σίγουρα μικροαυτοματισμούς όλοι μας μπορούμε να δημιουργήσουμε τουλάχιστον. Εσείς που παρακολουθείτε το μάθημα. Αυτό ήταν λοιπόν το cat feeder και μπορούμε να δούμε στη συνέχεια για τη VSDL. Είχαμε σχολιάσει τη VSDL εντάχει ότι είναι μια γλώσσα περιγραφής υλικού, ότι περιγράφουμε το υλικό και στη συνέχεια το απεικονίζουμε στο ίδιο το device. Αυτή η διαδικασία θα τη δούμε αυτή τη στιγμή. Ήταν να τη δούμε σήμερα, αλλά ακόμα επειδή κάνουμε δοκιμές προκειμένου να μπορέσετε όλοι σας ή τουλάχιστον περισσότεροι να συνδεθείτε στον εξοπλισμό εδώ του εργαστηρίου, γίνονται και άλλες δοκιμές για να λειτουργούν όλα πρόσθετα. Γι' αυτό λοιπόν το σημερινό εργαστήριο δεν θα έχει VSDL, θα το καθυστερήσουμε και θα έχει όμως ένα άλλο ενσωματωμένο σύστημα της εταιρείας Xilinx, το PIN. Πρότυπα λογικά δυναμίσματα, ορίζουμε σήματα. Υπενθυμίζω τα σήματα κάθε φορά όταν βλέπουμε signal σημαίνει καλώδιο και το καλώδιο είναι αυτό που θα δημιουργηθεί λοιπόν αυτή η ζεύξη πάνω στο ίδιο το υλικό. Έχει φυσική υπόσταση με απλά λόγια. Και θέτουμε εδώ τιμή 1. Είναι όταν είναι ένας χαρακτήρας μόνο, ένα ψηφίο, είναι μόνο σε μονά εισαγωγικά. Αλλιώς, άμα το προσθέσουμε κάτι παραπάνω, βάζουμε με διπλά εισαγωγικά. Π.χ. εδώ το β, βλέπετε, είναι logic vector, είναι διάνυσμα, 3 down την ενός, έχει 4 bit. Αυτή εδώ η δήλωση δηλώνει 4 bit. Έχουμε 4 bit στο β, γι' αυτό το βάζουμε σε διπλά εισαγωγικά. Εδώ είναι ένα bit. Όταν είναι ένα bit, δεν ορίζεται διάνυσμα. Μπαίνει σε μονά εισαγωγικά. Σε περίπτωση που θέλουμε να προσδιορίσουμε τη βάση, μπορούμε να βάλουμε μπροστά ένα χαρακτηριστικό όπως το B, για παράδειγμα για binary. Όμως το binary είναι το default, δεν χρειάζεται να το βάζουμε. Μπορούμε να έχουμε κενό ή κάτω παύλα για να έχουμε πιο επανάγνωστη αυτή η δήλωση. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε μια δεκαεξαρική βάση ή μια οκταδική. Εγώ προσωπικά το διαδικό χρησιμοποιώ. Δηλαδή, όταν κάνω ένα θέση, χρησιμοποιώ στο διαδικό και χωρίς να ορίζω βάση. Δηλαδή, αυτή είναι η μορφή της δήλωσης που χρησιμοποιώ. Στη συνέχεια, έχουμε
αναθέσεις όπως τιμές πάνω, κόστα, φιλή και μπορούμε να ορίζουμε σταθερές τιμές. 523, μπορούμε να ορίζουμε τιμές διανυσμάτων. Βλέπετε εδώ, έχουμε ένα διάνυσμα 12 bit, 11 στο 0, είναι 12 bit και έχουμε τις αναθέσεις με παρόμοιο τρόπο. Μπορούμε να κάνουμε concatenate τις διάφορες δηλώσεις. Για παράδειγμα, εδώ, κοιτάξτε τι κάνουμε. Δίνουμε ένα bit και δίνουμε και τα υπόλοιπα bit. Γιατί το D, κοιτάξτε για το D, είναι 8 bit. Μπορούμε να δώσουμε δηλαδή ένα bit ξεχωριστά και 7 bit που ακολουθούν. Ή μπορούμε να τα δώσουμε όλα τα bit ξεχωριστά. Δηλαδή 0 και 0 και 0. Και αυτό είναι το κύριο. Είναι η σύνδεση με τον χαρακτήρα το και, που είναι το ampersand, μεγαλύτερα, και είναι η δήλωση του concatenate. Αναθέσεις, επίσης, εδώ, ορθές και εσφαλμένες αναθέσεις. Για παράδειγμα, αυτό είναι σωστό, πράγματι, ενώ αυτό δεν είναι σωστό γιατί το α είναι b. Εδώ είναι 2 bit. Απαγορεύεται να τοποθετήσουμε 2 bit σε ένα bit. Έχουμε εδώ σωστή ανάθεση, το β είναι 7 bit, βάζουμε 7 bit, ενώ αυτό, κοιτάξτε, είναι λάθος σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε να πούμε β 0, γιατί πάμε να γράψουμε ένα bit σε 7 bit. Αυτό όμως μπορούμε να το δώσουμε, αλλά ως σύνολο είναι λάθος. Δηλαδή β το 1 θα μπορούσαμε να πούμε πάλι μια τιμή, γιατί είναι ένα bit. Το bit 1, υπάρχει το bit 0, το bit 1 θα πάρει το τιμή. Στο C, θα κάνουμε μια ανάθεση. Και κοιτάξτε εδώ, εδώ είναι λίγο σύνθετη δήλωση, γιατί λέει σε όλες τις άλλες τιμές βάλει το 0. Από τη στιγμή που δεν έχουμε προσδιορίσει κάποια εξαίρεση, άρα όλες τις τιμές παίρνουν το 0. Δεν μπορούμε να πούμε γιατί αν πάρει το 0, πρέπει other 0. Ενώ σε αυτό εδώ πέρα βλέπετε, προσδιορίζουμε στο bit στη θέση 1, βάλει το 0 και σε όλα τα υπόλοιπα θέση την τιμή 1. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτόν τον έλεγχο που όμως θα πρέπει να το προσέξουμε να μην κάνουμε λάθος. Το παράδειγμα, όπως είδαμε πριν, αυτό δεν λειτουργεί, αν όμως βάζαμε others θα λειτουργούσε. Εδώ θέλουμε να κάνουμε concatenate το β και το c. Το β είναι 7 bit, το c είναι 4 bit. Δεν χωράνε 11 bit σε 3 bit, στο d. Αυτό είναι λάθος. Ενώ το C και το D χωράνε στο B. Γιατί το C και το D είναι 4 και 3, 7, χωράνε σε 7 bit. Τα 7 bit, όχι χωράνε, είναι ακριβώς 7 bit. Το θέμα δεν είναι χωράνε, να είναι ακριβώς ο αριθμός των bit που θέλουμε. Δήλωση αλλάγης. Μπορούμε να δηλώσουμε ένα κομμάτι ενός διανύσματος με ένα άλλο όνομα που μπορούμε να κάνουμε ανάθεση. Για παράδειγμα, μπορούμε εδώ να ορίσουμε ότι το ΟΠΕΝΑ να κάνουμε αλλάγιας είναι τα bit, είναι ένα διάνυσμα 4 bit όπως βλέπετε της εντολής που έχουμε δώσει που είναι και μάλιστα τα bit από το 23 στο 20. Δηλαδή αυτά τα 4 bit τα ονομάζουμε ΟΠΕΝΑ. Μετατροπές λοιπόν τύπων υποστηρίζει η VHDL. Βέβαια, εγώ τα αποφεύγω αυτά, γιατί συνήθως σχεδιάζω κάθε φορά στο RTL επίπεδο, Register Transport Level, και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να δηλώνω για παράδειγμα τύπους πραγματικούς αριθμούς, γιατί όλα τα υλοποιώ στο διαδικό σύστημα. Ούτε τέτοιε συναρτήσει, integer digits, bits to integer, δηλαδή μετατροπή μια ακέραια τιμή σε διαδικό σύστημα και επιστρέφεται αυτό το διάνυσμα των bit ή ανάποδα ένα διάνυσμα των bit να μετατρέπεται σε ακέραια τιμή. Υπάρχουν και τελεστές που είναι ενσωματωμένοι μέσα στη VHDL, όπως είπαμε πύλες, AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR. Υπάρχουν και τελεστές συσχέτισης, πρόθεσης. Τώρα, υπάρχουν και άλλοι τελεστές, αλλά δεν είναι όλοι οι τελεστές συνθέσιμοι. Ή τουλάχιστον δεν έχουν βέλτιστη σύνθεση, αλλά κάποιοι δεν είναι καν συνθέσιμοι.
Για παράδειγμα, αν εμείς κάπου τοποθετούσουμε τον απλησιασμό στο VSDL, αυτό στο επίπεδο της προσομοίωσης θα λειτουργήσει. Θα μας βγάλει κάποιες κοινωνικές. Στο επίπεδο όμως της υλοποίησης, δηλαδή όταν το βάλουμε στο εργαλείο και θα πείσουμε synthesize, synthesize είναι η απεικόνηση αυτής της VSDL μορφής σε πραγματικές δομές υλικού και εγγραφή πάνω στο FPGA, αν πατήσουμε λοιπόν, ή αυτό θα βρει ότι θέλουμε ένα πολυπλασιαστή και θα τοποθετήσει ένα μεγάλο πολυπλασιαστή στο τσπάκι, ή θα σου πει δεν μπορώ να κάνω σύνδεση γιατί δεν υποστηρίζεται, δεν είναι συνθέσιμος ο προσφελιστής. Άρα, λίγο πολύ, από εδώ και κάτω αυτά θα πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί καλύτερο είναι να τα δηλώνουμε εμείς σε VSDL. Δηλαδή, άμα θέλουμε να κάνουμε, για παράδειγμα, πρόσθεση, σύγκριση ή κάτι άλλο, να ορίσουμε εμείς το πουλάτε. Θέλουμε αυτό το πλήρη, αυτή τη στιγμή να κάνουμε τη σύνδεση. Μην πούμε κατευθείαν πάρει την έξοδο την πύλη 1, την έξοδο την πύλη 2 και συν πρόσθεσέ τη, και δεν ξέρουμε τι άρχιση θα βάλει. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί υπόλοιποι αθλητέ. Αθλητή ρητή, πρόγνωση κρατημένου, τι ώρε κρατημένου, πάρει σε βάντερ. Άρα είναι λίγο δύσκολο το να μην ξέρουμε τι άρχιση θα βάλει. Σε σχεδίαση πρέπει να ξέρουμε ακριβώ το κάθε component και να ξέρουμε τι να μπορούμε να βελτιώσουμε, να βελτιστοποιήσουμε. Γι' αυτό εγώ αποφεύγω όλου αυτού του τελεστέ. Μπορούμε βέβαια να σχεδιάσουμε μια μονάδα σύγκριση, μια μονάδα μικρότερο, μεγαλύτερο κλπ. Σε κάθε βιβλίο ψυχιακή σχεδίαση, ίσως το έχετε κάνει κι εσείς, υπάρχει και πάνω που λέει συνήθι ψηφιακά χιλιόμετρα. Και λέει πώς είναι ο συντηρητής. Αυτό εδώ είναι επίση ο VSDL. Να ξέρετε ακριβώς τι κύκλωμα τοποθετείτε στη σύνδεση. Μην βασίζεστε κατευθείαν να βάλετε ένα τελεστή, γιατί θα βγει κάτι σαν black box και δεν θα ξέρετε ενδεχομένως καν τι βρίσκεται μέσα. Προκειμένου να κάνουμε μια προσομοίωση, ξαναλέω, VSDL είναι σε διάφορα επίπεδα. Ένα επίπεδο είναι η προσομοίωση. Και στην προσομοίωση, από τη μία έχουμε το αρχείο που είναι η καθεαυτό περιγραφή του κυκλώματός μας, και από την άλλη ένα δεύτερο κύκλωμα, ένα δεύτερο VSDL αρχείο, που είναι το αρχείο που δίνει τα test benches. Και ας σας δείξω λίγο στο MS Paint τι θέλω να σας πω. Έχουμε ορίσει ένα αρχείο, ας πούμε, που είναι, για παράδειγμα, full ladder. Ηλισαφιστής.vhd. Σε αυτό το αρχείο, λοιπόν, ορίζουμε ένα πληγραφιστή. Δηλαδή, αυτό το αρχείο έχει entity και έχει και architecture. Και φανταστείτε ότι έχουμε ορίσει το entity ότι έχουμε δύο πόρτες και μία το κρατούμενο, δηλαδή α, β κρατούμενο και έχει και τις εξόδους, δηλαδή το sum και το carry out. Αυτό λοιπόν, μόλις το κάνουμε, ok, γίνεται, μπορεί να γίνει σύνθεση, καθώς να έχει κλείσει κλπ. Αλλά μετά χρειάζεται να φτιάξουμε και ένα άλλο αρχείο, που συνήθως είναι το αρχείο με το ίδιο όνομα, που λάντε, και συνήθως, ξαναλέω βέβαια, η ονομασία είναι αυθαίρετη, ο καθένας ό,τι θέλει ονοματίζει, αλλά σας λέω ότι είναι συνήθως πρακτική. TB, test bench, fatb.phd. Ομοίως και αυτό θα έχει ένα δικό του entity και ένα δικό του architecture. Αλλά στο entity αυτό θα είναι κενό. Δηλαδή ενώ εδώ είχαμε ότι θα έχουμε αυτό, εδώ είναι ένα entity κενό, τίποτα δεν έχει. Θα λέω ένα συνηθισμένο τρόπο για test benches. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, θα σας δείξω αυτό. Στο architecture κάνει απεικόνιση όμως αυτού του component, το βάζει εδώ μέσα, δηλαδή αυτό το component που είναι ο full ladder, το κάνει απεικόνιση μέσα, αυτό στο architecture βρίσκεται, και θέτει στις εισόδους τιμές. Δηλαδή, τοποθετεί τιμές στις εισόδους και βλέπει τις εξόδους. Βλέπει λοιπόν τι τιμή έχει στην έξοδο. Και παράδειγμα εδώ πέρα λέει
θα το γράψω ίσως με λίγο πιο freeform. Π.χ. στο α δώσε τη τιμή 1, στο β για παράδειγμα δώσε τιμή 0, στο c δώσε τιμή 0. Οπότε και μετά από πίσω, από κάτω, έγινα π.χ. περίμενε 5 νανοσεκόν για να ενδεχομένως προσομοιώσει μια καθυστέρηση του κυκλώματος. Και μόλις δώσουμε αυτές τις τιμές, μπορούμε και βλέπουμε σε ένα πρόγραμμα, που θα το δούμε στο εργαστήριο, τις τιματομορφές. Δηλαδή, βλέπουμε στο εργαστήριο ένα πρόγραμμα που εδώ είναι ο χρόνος και εδώ είναι τα διάφορα σήματα. Για παράδειγμα, A, B, C. Και εδώ δείχνει, για παράδειγμα, ξεκινάμε στο λογικό 1, μετά πάει στο 0. Το β και αυτό, για να δούμε τι βάλαμε, στο α1, στο β 0. Στο β παραμένει 0 και στο c παραμένει 0. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα στην έξοδο, το sum. Και θα δούμε λοιπόν, για παράδειγμα, στο sum θα γίνει 1, αν το προσθέσουμε έτσι. Εμείς λοιπόν κοιτάμε αυτές τις τιματομορφές και μπορούμε και διαπιστώνουμε από μια οπτικά καταρχήν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και τι πρόβλημα θα βλέπαμε. Για παράδειγμα, αν βλέπαμε ένα race condition, για παράδειγμα, φανταστείτε να το δούμε κάπως έτσι, δηλαδή να παίξει λίγο το sum μέχρι να στερεοποιηθεί. Οπότε παρατηρούμε αυτή την κατάσταση, την προβληματική, για να το διορθώσουμε. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αυτό για μικρά κυκλώματα είναι λογικό να το δούμε. Δηλαδή, σε μια σελίδα πόσα σήματα μπορούμε να τοποθετήσουμε. Όμως, αν έχουμε δεκάδες σήματα, τότε είναι λίγο δύσκολο. Επιλέγουμε βέβαια τα σήματα που θέλουμε κάθε φορά να δούμε, δεν τα βάζουμε όλα. Επιλέγουμε μόνο το σημείο που θέλουμε να κάνουμε αποσφαλμάτωση. Χρησιμοποιείτε την αποσφαλμάτωση για να παρατηρήσετε τις ενδιάμεσες τιμές. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει εργαλεία και θα σας δείξω σε λίγο ένα κομμάτι κώδικα. Θέλω να εργαλεία τα οποία κάνουν αυτοματοποιημένη αυτή την αυτούς τους ελέγχους. Για παράδειγμα, εγώ σε σελίδα μου εδώ έχω ένα πρόγραμμα που δημιουργεί αυτόματα κυκλώματα σε VSDL και test vectors. Ας δημιουργήσω ένα κώδικα VSDL για αυτό το κύκλωμα. Τώρα το τι κάνει είναι δημοσιευμένο. Αυτό δημιουργεί πολλαπλασιαστές. Οπότε πάτησα δημιουργία, θα δημιουργήσει τώρα ένα πολλαπλασιαστή για διάφορα διανύσματα. Αυτό είναι η εκτέλεση του συστήματος. Και μας έχει δημιουργήσει το αρχείο που ζητήσαμε. Ας δούμε λοιπόν το αρχείο που ζητήσαμε. Θα το κάνω edit, για να το δείτε. Δηλαδή δημιουργήθηκε VSDL για αυτό είναι το κύκλωμα. Θα το κάνω edit και θα φέρω το notepad να το δείτε. Αυτό λοιπόν δημιουργήθηκε αυτόματα, όλα αυτά, οι συναρτήσεις. Κοιτάξτε εδώ το entity που έχει 3 bit στην είσοδο, το 1 bit, 3 bit, 2 bit και 1 bit. Η έξοδος όλο και όλο ήταν 5 bit. Και στη συνέχεια έχει τα components που θα χρησιμοποιήσει, components, components κτλ. Τα σήματα, όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί αυτόματα. Και οι διάφορες αντιστοιχίσεις. Ότι το σήμα 8 συνδέεται σε αυτό το component και εξάγεται το σήμα 14. Εδώ, για παράδειγμα, που έχουμε μία n πύλη ενός n1, bit 3. Έχουμε μία πύλη για 3 bit, για 3 εισόδους του ενός bit. 1 bit, είσοδο 3. Οπότε, μπαίνουν 3 bit στις εισόδους A, B, C, 17, 15, 16 και εξάγεται ένα σήμα στην έξοδο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί αυτό το κύκλωμα το οποίο βλέπετε εδώ τις απεικονίσεις, το οποίο θα ήθελε κάποιος να δει αν λειτουργεί. Άρα, από τη μία έχουμε αυτό το αρχείο, που είναι το αρχείο περιγραφής του κυκλώματος, και από την άλλη έχουμε, πάω στη σελίδα, το μισελίδα εδώ, το test bench. Αν θέλουμε να δούμε το test bench, μπορούμε λοιπόν να ανοίξω αυτό το test bench
θα το φέρω εδώ να το δείτε. Βλέπετε, βάζω κάτω παύλα την δύο που σας έχω πει. Αυτό το dense, κοιτάξτε, ορίζει ένα entity, βλέπετε εδώ, αυτόματα μπήκε αυτό το όνομα, το οποίο είναι κενό. Είναι ακριβώς όπως σας έχω πει. Κοιτάξτε, το paint, όχι εδώ, εδώ. Δηλαδή, ορίζει ένα entity που είναι κενό, δεν έχει τίποτα. Ούτε είσοδο, ούτε έξοδο. Στη συνέχεια, ορίζει την αρχιτεκτονική. Στην αρχιτεκτονική, λοιπόν, αυτή, λέει, θα χρησιμοποιήσω αυτό το component που έχουμε δηλωμένο πριν, που έχουμε φτιάξει πριν. Το οποίο θυμόμαστε ότι έχει μια 3-bit είσοδο, μια 2-bit είσοδο και ένα bit και ξανά 5-bit. Αυτό λέει σαν component. Δηλαδή ότι μέσα σε αυτό έχουμε αυτό το component. Αυτό εδώ πέρα είναι το component. Το έξω αυτό συστατικό που θα το χρησιμοποιήσω. Και αυτό το component έχει κάποια σήματα όπως βλέπετε και θα δείτε τώρα στο test bench. Δηλαδή, αυτοί είναι οι κώδικες που έχω γράψει. Έχω βάλει και ρολόγια, αυτόματα δημιουργείται και ρολόγια για test bench. Και αρχίζουμε. Εδώ. Είναι process. Process σημαίνει ότι κλείνεται σηριακά. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι, αυτό εδώ πέρα, που είναι από την 124 μέχρι την 185, είναι το σηριακό κομμάτι. Και θέλουμε σηριακά, γιατί αλλιώς είναι παράλληλα. Παράλληλα σημαίνει όλα μαζί ταυτόχρονα. Γίνονται force, επιβάλλονται στις εισόδους και ασφαλώς δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Αν βάλουμε τόσο πολλά στίμουλοι, λέγονται. Στίμουλοι είναι διεγέρσεις, δηλαδή διεγείρουμε τις εισόδους και παρατηρούμε τις εξόδους. Για να λειτουργήσει λοιπόν ένα test bench πρέπει να είναι πάντα process. Σηριακά. Βάζουμε το πρώτο set εισόδων, κοιτάμε την έξοδο. Το άλλο set εισόδων, κοιτάμε την έξοδο. Αυτή είναι η λογική. Και έχω ορίσει, π.χ. εμφανίζω μηνύματα στο χρήστη. Και αυτό θα το δούμε σε VSDL, πώς μπορούμε δηλαδή, να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία ελέγχου. Σας είπα, υπάρχουν δύο ειδών τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι με τις κυματομορφές, να βλέπουμε δηλαδή αν υπάρχει πρόβλημα. Και ο άλλος τρόπος είναι να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία, αν μπορούμε να υπολογίσουμε με κάποιο άλλο τρόπο την έξοδο. Δηλαδή εδώ θα μπορούσαμε εμείς να έχουμε ορίσει ένα unit test file, αυτό τώρα που σας λέω αφορά και πρακτικές testing σε software, πώς φτιάχνετε αυτοματοποίηση, πώς φτιάχνετε σενάρια αυτοματοποιημένα ελέγχου software. Αλλά εμείς σας το δούμε τώρα για VSDL. Εδώ μπορούμε να έχουμε ορίσει ένα κάπου συνάρτηση, έστω σε Python για παράδειγμα, θα πούμε ότι η συνάρτηση F των δύο εισόδων, αβ, είναι το αποτέλεσμα α, n, για παράδειγμα, β. Οπότε κάθε φορά δίνουμε στο αρχείο αυτό Python ή σε οποιοδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού τα input που θέλουμε, για παράδειγμα, μπορεί να είναι random τα inputs. Εδώ, να δώσουμε 0, εδώ μπορούμε να έχουμε πλήρη απαρίθεση. Δηλαδή, το σημείο που είναι 2 bit μπορεί να είναι 0, 0, 0, 1, 1, 0 και 1, 1. Και υπολογίζουμε από την Python το αποτέλεσμα και από την άλλη το αποτέλεσμα που έχει προκύψει από την προσομοίωση. Δηλαδή, ελέγχουμε δύο διαφορετικά αποτελέσματα. Κοιτάμε το αποτέλεσμα που έχει προκύψει από την προσομοίωση, τι τιμή έχει. Έχει 1, έχει 0. Και το αποτέλεσμα που έχουμε υπολογίσει από την Python. Εδώ λοιπόν τα συγκρίνουμε. Αν είναι ίδια, τότε check. Έχει περάσει ένα έλεγχο. Αν είναι διαφορετικά, τότε αμέσως έχουμε fail. Βγάζει μήνυμα το σύστημα ότι έχει αποτύχει αυτή η αυτόματη εξέταση. Και σε αυτό το κομμάτι εγώ που έχω αναπτύξει, θέλω να σας δείξω τώρα στο Notepad, γίνεται αυτοματοποιημένος ο έλεγχος. Γιατί δημιουργώ κυκλώματα, αυτόματα, με το εργαλείο που έχω αναπτύξει, αλλά θέλω, όταν τα παρέχω ελεύθερα που οποιοδήποτε μπορεί να τα κατεβάσει, να του παρέχω και το test bench. Ένα αυτόματο test bench. Ώστε να βεβαιωθεί ότι αυτό που λέω ότι θα κάνει, το κάνει. Ότι λειτουργεί σωστά. Γιατί το να πεις, πάρε για παράδειγμα, μια άλλη, αυτό πώς γράμμες κωδικά έχει. Να το πούμε σε κάποιον, δηλαδή, πάρε 220 γραμμές κώδικα που λέει ο λόγος. Και να με πιστέψεις ότι λειτουργεί σωστά, όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει να πιστεύουμε οτιδήποτε μας πει ότι κάτι λειτουργεί, ό,τι και να είναι. Ακόμα και καθηγητής πανεπιστημίου και να έχει γράψει και τόσα δουλειά στα σωματωμένα συστήματα. Πρέπει να βεβαιωθούμε
ή να έχουμε μια διαδικασία να το ελέγξουμε αυτό που μας λέει. Και αυτό ως μηχανική να πρέπει και εσείς να επιβεβαιώνετε ότι λειτουργούν σωστά κάποια που τα λαμβάνουν ως δεδομένα. Για παράδειγμα, κατεβάστε μια βιβλιοθήκη ως προγραμματιστές. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ακόμα και τη βιβλιοθήκη που τη χρησιμοποιεί ο κόσμος μπορεί να έχει bug, να έχει πρόβλημα. Και θα έχει bug, δηλαδή όλες οι βιβλιοθήκες όλα έχουν bugs. Και μπορεί να σκάσει, να εμφανιστεί δηλαδή, σε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που μόνο εσείς θα το έχετε πετύχει. Και θα πρέπει βέβαια να το αναφέρετε κτλ. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ αναφορά σφάλματος. Πάντως, όταν εγώ βρίσκω, επειδή χρησιμοποιώ ελευθερολογισμικό, όταν βρίσκω bugs, πάω και τα αναφέρω στο ticketing system κάθε φορά, με όλες τις πληροφορίες ότι αυτό το λειτουργικό σύστημα κάνει αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα κτλ. Κυρίως για την ώρα, ας πούμε, στο LibreOffice που χρησιμοποιώ συνεχώς, βρίσκω bugs και πηγαίνω και το αναφέρω στο bug ticketing του LibreOffice. Για παράδειγμα, ότι ανοίγω την παρουσίαση, τη σώζω και έχει χαθεί ένα slide. Τέτοια bugs. Bugs τα οποία δηλαδή σου προκαλούν πρόβλημα. Ή κρασάρι. Ανοίγω και κρασάρι. Οπότε αυτά τα αναφέρω και κάποια στιγμή διορθώνονται. Και είναι σημαντικό καταρχήν να ξέρουμε ότι όλα έχουν bugs. Δεν υπάρχει κάτι να μην έχει bugs. Δεύτερον, να μην παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο το ότι το LibreOffice το χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι. Εντάξει, μπορεί να έχει bugs που μόνο εσύ θα τα βρεις, που δεν τα βρουν οι άλλοι, που τα βρήκαν κι άλλοι και είπανε, ξέρετε, είναι η λογική του, πώς το λέμε, ο χαδερφισμού, κάπως λέει, ο χαδερφέ δεν πειράζει και είναι κανένα bug. Αυτά σε εμάς δεν πρέπει να τα έχουμε, δηλαδή τα bug πρέπει να βοηθάμε την κοινότητα, να βοηθάμε συνεργάτες μας να τα γνωρίζουν και να τα επιλύουν. Έτσι λοιπόν, δεν παίρνετε τίποτα ως δεδομένο. Και αυτό που σας δίνω εγώ, με τόσα, τόσα χρόνια και τα λοιπά που είναι, μπορεί να έχει bug. Ναι, και αν έχει bug, θα ήθελα να μου το αναφέρετε. Πάντως, θα είναι πολύ ιδιαίτερο bug, γιατί τόσες δοκιμές που έχει γίνει δεν έχει βρεθεί. Άρα σημαίνει, θα είναι, αν τύχει και έχει αυτό το κομμάτι bug, θα είναι κάτι που θα αξίζει να το δω και ως challenge, να δω τι είναι αυτό το ιδιαίτερο. Λοιπόν, σας δίνω αυτό το κώδικα, αλλά σας δίνω και το test bench. Να το επιβεβαιώσετε μόνοι σας. Όπου, κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ δημιουργώ τυχαία κάποιες τιμές. Δηλαδή, δημιουργώ κάποιες τιμές αναλόγως την είσοδο και την έξοδο και βλέπετε, εδώ τώρα έχω βάλει assert, δηλαδή αυτόματα εμφανίζει ένα μήνυμα λάθος σε περίπτωση, κοιτάξτε εδώ πέρα, εμφανίζει μήνυμα. Test bench 3 output, σε περίπτωση που γίνει λάθος, περίμενα αυτή την τιμή, expected, και βρήκα άλλη τιμή. Και το βάζω σε severity error για να σταματήσει η προσομοίωση. Ότι είναι σημαντικό το λάθος, δεν είναι απλό το λάθος. Ενώ διαφορετικά, αναφέρω απλώς test bench OK και το severity no. Εκτυπώνει δηλαδή ένα μήνυμα, OK αυτό το test bench, OK το άλλο test bench. Και αυτό έχει ως συνέπεια να γίνεται αυτή η προσομοίωση. Αφού με αυτοματοποιημένο τρόπο. Και θα το δούμε στην BSDL, το εργαστήριο, πώς μπορείτε και εσείς να λειτουργήσετε, πώς μπορείτε και εσείς να αυτοματοποιήσετε κάποιους ελέγχους. Σε πρώτη φάση όμως θα πρέπει να μάθετε να κατανοείτε το WAVE. Αυτό είναι το παράθυρο που ονομάζεται το παράθυρο των κυματομορφών. WAVE, κύμα. Και είναι σαν κύμα, δηλαδή εδώ βλέπετε, θα βλέπετε κυματομορφές κτλ. Και θα μπορείτε να το εξηγήσετε πώς λειτουργεί. Συνεχίζουμε λοιπόν στη διάλεξη ότι βάζουμε και το χρόνο. Στην προσομοίωση, όπως είδατε, σας έδειξα εδώ, αναφέρουμε ότι περίμενα, ας πούμε, για 12 nanosecond και μετά να γίνει αυτή η αλλαγή. Δηλαδή, στο paint που έχω γράψει εδώ, δεν τα βάζω όλα να αλλάζουν τη χρονική στιγμή 0, να είναι πιο λογικά. Δηλαδή, π.χ. τη χρονική στιγμή 12, μετά 24 και το καθεξής. Έχω επιλέξει αυτό το χρόνο. Αυτός ο χρόνος προσδιορίζεται αναλόγως με τα επίπεδα ιεραρχίας που έχει μέσα τα επίπεδα των πυλών. Γι' αυτό το έχω τέλος πάντων υπολογίσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, σε άλλο κύκλωμα είναι άλλος ο χρόνος. Αυτό βγαίνει αυτόματα. Δεν είναι πάντα 12 σε όλο το κύκλωμα που δημιουργούνται από το εργαλείο αυτό που έχω online. Τοποθετούμε το χρόνο.
Με τις καταστάσεις port το είδαμε, in-out, in-out buffer, οι τέσσερις βασικές καταστάσεις, βασικά in και out είναι κυρίως οι πιο σημαντικές και οι άλλες είναι σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Είπαμε λοιπόν για τη δήλωση οντότητας, δήλωση αρχιτεκτονικής, που μπορούμε να έχουμε και process που είναι σηριακή ανάθεση, σηριακή εκτέλεση, σηριακή υλοποίηση, απαιτεί μέσα δηλαδή extra hardware για να δημιουργεί ένα counter μέσα, να παρεχθεί καταστάσεις και το καθεξής, που είναι αρκετά κοστοπόρο σε hardware, από το να μην βάλουμε process. Δηλαδή, αν μπορείτε κάτι να το κάνετε χωρίς process, θα είναι πολύ πιο συμπαγές και μικρό σε όγκο, μικρό χαμηλή κατανάλωση και το καθεξής. Για τη μοντελοποίηση, που από ό,τι φαίνεται θα δούμε την επόμενη φορά, υπάρχουν διάφορα επίπεδα μοντελοποίησης. Αυτά τα είχαμε συζητήσει κιόλας. Αν θέλουμε να έχουμε, βλέπετε εδώ, για τη ροή δεδομένων, εδώ ορίζει ένα latch και έχει εισόδους S και R και εξόδους Q και NQ. Και αυτό το κομμάτι που βλέπετε εκτελείται παράλληλα. Δηλαδή δεν έχουμε process, άρα ταυτόχρονα και αυτό και αυτό. Βέβαια, αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στην προσομοίωση, όπως είχαμε δει, γιατί εδώ αλλάζει το NQ που επηρεάζει την πάνω εντολή, που αλλάζει το Q που ξαναλλάζει και πρέπει να γίνει revaluate από κάτω. Οπότε αυτό προκαλεί μια αστάθεια στο κύκλο μου. Πρέπει να το αποφεύγουμε. Πρέπει να το αποφεύγουμε γιατί γίνονται συνεχώς, βλέπετε εδώ, επαναλήψεις. Και μοντέλα καθυστέρησης. Τα είχαμε συζητήσει και τα μοντέλα καθυστέρησης. Για τις πλατομορφές, εδώ είναι το παράδειγμα του Waves, που σας έχω πει. Τις διάφορες καθυστερήσεις που υπάρχουν. Αυτή η παρουσίαση βρίσκεται στο E-Class, βέβαια. Το θέμα είναι να κατανοήσουμε τα βασικά της VSDL και να μπορούμε από τη μία να εξηγήσουμε το τι βλέπουμε και από την άλλη να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στη VSDL. Βέβαια, η VSDL διδάσκεται full με όλες τις λεπτομέρειες σε άλλο μάθημα, οπότε σε αυτό απλώς επειδή είναι και απαραίτητη γνώση για τα ενσωματωμένα συστήματα, γι' αυτό και την καλύπτουμε, αλλά την έχετε δει και με πολλές περισσότερες λεπτομέρειες σε άλλο εργαστήριο. Εδώ απλώς θυμίζω κάποιες βασικές λειτουργίες. Λοιπόν, wait for. Το wait for σημαίνει περίμενε μέχρι να συμβεί κάποιο γεγονός, ενώ το wait περίμενε παορίσον, για πάντα. Λίστα ευαισθησίας, μέσα στο process μπορούμε να ορίσουμε κάποια σήματα. Αν αλλάξουν τιμή, τότε θα εκτελεστεί η διαδικασία. Το component, είπαμε, διαφορετικές δηλώσεις. Μπορούμε μέσα σε process να βάλουμε if, for, while, case, αλλά δεν είναι συνθέσιμα αυτά. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε, εκτός αν θέλουμε να κάνουμε μόνο μοντελοποίηση της συμπεριφοράς, όπου εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε high level δομή θέλουμε. Βέβαια, κάποιες δομές είναι συνθέσιμες. Για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ, περίμενε μέχρι να συμβεί κάποιο event στο ρολόι, δηλαδή σημαίνει από 0 πάμε σε 1 ή από 1 σε 0, αυτό είναι το event, αλλαγή κατάσταση δηλαδή. Και το clock είναι. Αν το clock λοιπόν, clock 0 και clock 1 σημαίνει ότι η τελική τιμή του clock είναι 1, άρα σημαίνει στον ερχόμενο παλμό. Αυτό επιλέγει στον ερχόμενο παλμό και αν το select είναι 0-0, τότε βγάλει την είσοδο χ1 στην έξοδο, αλλιώς αν είναι ένα 0 τη χ2, αλλιώς το χ3. Δηλαδή αυτό εδώ, ο compiler, θα το ερμηνεύσει σε ένα MUX. Ένα MUX που έχουμε δύο select bits, τα select bits, και τρεις εισόδους και μία έξοδο. Αυτό είναι στη διαδικασία, το οποίο έχει και ρολόι, δηλαδή έχει μία είσοδο ρολογιού, γιατί στο ρολόι μόνο συμβαίνει αυτή η αλλαγή. Είπαμε σήματα, μεταβλητές και σταθερές, το έχουμε εξετάσει αυτό. Πώς γίνεται η εκχώρηση σε μεταβλητές, την υποθυμίζω ανακαλύτερα και ίσον. Μπορούμε να έχουμε if, case κτλ. Οι compilers κάποιοι από αυτά τα συνθέτουν κάποια ενδέχεται να συναντήσουν πρόβλημα, αν έχουμε κάποια δομή δυσνόητη. Εδώ έχουμε κάνει concatenate 2 bit και αν τα 2 bit αυτά έχουν τιμή 0, 0, τότε στο Q βάλε τιμή 0, διαφορετικά βάλε στο Q
που είναι ένα σήμα, η τιμή είναι, και τι ασφαλώς είναι ένα σήμα ενός bit. Γι' αυτό αυτό εδώ είναι έγκυρο, όπως και αυτό, είναι ανάθεση ενός bit σε σήμα. Υπάρχουν τώρα και πιο προχωρημένες εκφράσεις, όπως το generate, όπου μας επιτρέπει επαναληπτικά να δημιουργηθεί μια δομή που όμως έχει μια κανονικότητα. Όπως RAM, ROM, αναφορικές, δηλαδή περιγράφουμε ένα bit και λέμε με τον ίδιο τρόπο περιγράφεται αυτό το bit, κάνει generate άλλα 31 bit για ένα συνολικό μήκος bit 32. Δηλαδή μπορούμε κάτι που είναι ακριβώς το ίδιο να το κάνουμε σαν λέμε copy-paste, αλλά να μην το κάνουμε copy-paste πραγματικά, αυτό στο bot να βάλουμε την εντολή generate. Για παράδειγμα εδώ, κάνε generate αυτή εδώ τη δομή. Έτσι, περιγράφουμε, κοιτάξτε μια πύλη. Για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ, περιγράφουμε αυτό εδώ ως μέσα στο i, από i μέχρι μη πλην 1, κάνει port map α του i, β του i, q του i. Οπότε, ορίζουμε μια εντολή port map με, ως προς i, δεν βάζουμε δηλαδή α του 1, α του i βάζουμε, και με αυτή εδώ την εντολή, γίνεται αυτή η επαναληπτική δημιουργία όλης αυτής της σύνθετης δομής. Αλλά καταλαβαίνετε, πρέπει να έχει μια κανονικότητα. Αν θέλουμε για ισοτιμία, με κάποιο παρόμοιο τρόπο, μπορούμε είτε να το γράφουμε πολλές εντολές port map, που είναι XOR βασικά, κάθε φορά γίνεται XOR η έξοδος η προηγούμενη, βλέπετε, XOR η προηγούμενη, με το parity. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, αυτό το κομμάτι μπορούμε να το κάνουμε με το κόκκινο με generate. Δηλαδή, κοιτάξτε πώς το κάνουμε. Έχουμε το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι γενικότερα σε μια δομή τύπου τέτοιου data flow ή σε pipeline λέγεται preamble. Αυτό είναι το preamble. Πρελούδιο. Ίσως μουσική. Μπορείτε να το έχετε ακούσει και στη μουσική. Υπάρχει το πρελούδιο, το κυρίως μέρος και το επίλογος. Ομοίως και εδώ υπάρχει preamble, το κυρίως μέρος και το postamble. Το postamble τμήμα αυτής της διοχέτευσης ή του flow. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε επαναληπτικά. Κοιτάξτε, από ένα, το i από 1 ως 7, έχουμε XOR out to i με το XOR out to i πλην 1 και το parity into i, ακριβώς αυτή η δομή. Και με αυτό το πιο συμπαγή κώδικα μπορούμε να υλοποιήσουμε επαναληπτικά όσα bit θέλουμε. Μπορούμε να πούμε μέχρι 64 bit για παράδειγμα. Δηλαδή μπορούμε να, πολύ εύκολα να συνθέσουμε δομές που παρουσιάζουν μια κανονικότητα. Wait, μπορούμε να κάνουμε wait για ρολόι, wait on clock ή δηλαδή αυτό σημαίνει μόλις αλλάξει το clock να γίνει ή μόλις το clock γίνει ένα να εκτελεστεί αυτό ή ένα χρονικό διάστημα. Το wait βέβαια το τοποθετούμε σε test benches ή σε behavioral modeling, όχι στο κώδικα που θα γράψουμε για να το κατεβάσουμε στο chipάκι. Λίστα ευαισθησίας, κοιτάξτε εδώ, έχουμε βάλει κάποια σήματα. Οποιοδήποτε σήμα από αυτά αλλάξει τιμή θα εκτελεστεί η διαδικασία. Εδώ, με έναν παρόμοιο τρόπο έχει συνταχθεί, δηλαδή θα εκτελεστεί μια φορά το SAM και μετά θα περιμένουμε μέχρι να αλλάξει το σήμα. Δηλαδή, αυτό εγγυάται ότι έστω μια φορά θα εκτελεστεί, ενώ αυτό δεν θα εκτελεστεί καθόλου μέχρι να γίνει μια αλλαγή στο α, β, σε ε. Αυτό. Αυτό μας δηλώσει, αντισκούσε μια ισοδύναμη διαδικασία, όπως σας έχω πει, εδώ κάνουμε μια ανάθεση του κ.σ. α και επειδή όλα αυτά γίνονται παράλληλα, μπορεί να το γράψει κάποιος και ως process, αλλά εγώ δεν το συνιστώ έτσι, δηλαδή αυτός είναι ο καλός τρόπος, ο καλύτερος τρόπος για να γράψετε κάτι. Ιεραρχικός τρόπος, ιεραρχικές δηλώσεις, τα components, είδαμε πώς χρησιμοποιούμε components, components είναι κάτι που έχουμε από πριν κάνει combine, manage και architecture, βρίσκεται στην βιβλιοθήκη μας, η βιβλιοθήκη στην βιβλιοθήκη μας έχει το όνομα Word, είναι η βιβλιοθήκη εργασίας, μπορούμε να έχουμε πια άλλες βιβλιοθήκες, όπως η προεπιλογή στα περισσότερα προγράμματα είναι η Word. Και για να το δηλώσουμε, βλέπετε, κάνουμε port, εντολή port map.
ότι χρησιμοποιούμε NGA portmap, ότι κάνουμε portmap σε αυτό το component και ορίζουμε τα σήματα. Και έτσι λοιπόν ορίζουμε ότι το component που είχαμε δημιουργήσει προηγουμένως το έχουμε σε αυτή τη σύνταξη. Με αυτές τις συνδέσεις, δηλαδή portmap, αντιστοίχηση θηρών, δείχνουμε λοιπόν όλες τις αντιστοίχησεις θηρών. Τώρα, generics είναι κάτι που είναι λίγο ιδιαίτερο. Απλώς το generic μπορεί να δώσει παραμέτρους σε κάποιες τιμές. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ το generic θα μπορούσε να είναι ο αριθμός των bit ή κάτι άλλο. Και αυτό το δίνουμε ως μεταβλητή, δηλαδή κάνουμε ένα γενικό entity το οποίο μπορεί να λειτουργήσει για διάφορα bit. Και για τον αριθμό των bit που θέλουμε κάθε φορά να χρησιμοποιήσουμε, τον ορίζουμε ως το καλούμε ως προς το generic. Εδώ αναφέρει ότι αν δεν δοθεί τιμή, είναι τιμή 2. Αν όμως του δώσουμε τιμή, τότε θα είναι η τιμή που έχει δώσει ο χρήστης. Δηλαδή, μπορούμε ένα πόρτα VSDL που τον έχουμε γράψει με τρόπο να λειτουργεί για μη bit, να μπορούμε κάθε φορά να το καλούμε με τον αριθμό των μη bit. Και κοιτάξτε εδώ πώς γίνεται αυτό το component. Βλέπετε ότι τοποθετείται μια γραμμή που ονομάζεται generic, όπου θέτει τις έξτρα παραμέτρους του κυκλώματος. Αυτό είναι πολύ extreme. Εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Προτιμώ κάθε φορά να γράφω συγκεκριμένους κώδικες, γιατί είναι το πιο εύκολο σε συντήρηση και στο debugging. Βέβαια, δημιουργώ εγώ σε άλλο επίπεδο κώδικα VSDL. Δηλαδή, γράφω. Έχω ένα εργαλείο που έχω δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια σε Python, που εγώ γράφω Python και αυτό μου εξάγει VSDL. Έτσι λοιπόν μπορώ εκεί πολύ εύκολα να βάλω στο Python for loop, δώσε μου 32 bit, δώσε μου 64 bit και να δημιουργεί το κατάλληλο VSDL κώδικα με όλες αυτές τις σημειώσεις, με όλες αυτές τις παραμέτρους. Δηλώσεις λοιπόν, διαδοτικές δηλώσεις, βλέπετε εδώ port map. Όλα αυτά είναι για τις αντιστοιχείς θηρών, δηλαδή το UEnd1 είναι end gate που έχει αυτές τις αντιστοιχείς θηρών. Έχουμε στη μία είσοδο το Y1, στην άλλη είσοδο το Y2 και το βλέπουμε εδώ, η έξοδος είναι στο S1. Δηλαδή αυτό ορίζει αυτό εδώ το κομμάτι. Y1, Y1, S1. Κάνουμε port map αντιστοιχίσεις, είναι σημαντικό να μπορείτε να εργαστείτε ως μηχανική με την ιεραρχική και αφαιρετική σκέψη. Σας έχω πει, αν δεν κατανοήσετε μία της ιεραρχίας της σχεδίασης, θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ, όχι μόνο στην ανάπτυξη του κώδικα, αλλά και στην επιβεβαίωση της οπτικής λειτουργίας. Πρέπει να αναπτύξετε το soft skill της ιεραρχικής σχεδίασης, της αφαιρετικής σκέψης. Η αφαιρετική σκέψη, δηλαδή, ξεκινάμε από το πρόβλημα και το κάνουμε, είτε ξεκινάμε από χαμηλά και πηγαίνουμε προς τα πάνω ψηλά με μία αφαιρετική σκέψη, συνθέτοντας όλα και μεγαλύτερα components και κάθε φορά όμως επικεντρωνόμαστε στο επίπεδο που βρισκόμαστε. Δηλαδή όχι στο από κάτω επίπεδο, που το έχουμε επιβεβαιώσει ότι είναι σωστά. Η αφαιρετική σκέψη και η ιεραρχική σχεδίαση είναι απαραίτητα προσόντα για τους μηχανικούς. Κάποιες απλές κανόνες, αναθέσεις σημάτων, generate παραδείγματα που μπορείτε να δείτε πώς με το generate μπορέσαμε εδώ και υλοποιήσαμε μία σύνθετη δομή σε δύο διαστάσεις και δηλαδή με ένα απλό κώδικα με generate μπορούμε να φτιάξουμε μία μνήμη για παράδειγμα που είναι ένας πίνακας από γραμμές και από σπήλες που βρίσκονται τα κελιά αποθήκευσης τιμών. Περιγραφή αριθμητικής μονάδας, πώς μπορούμε να την υλοποιήσουμε. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται VSDL. Υπενθυμίζω ότι δεν θα κάνουμε σήμερα VSDL, αλλά σε επόμενο εργαστήριο, μόλις ολοκληρωθούν οι δοκιμές, γιατί τα προγράμματα αυτά της σύνθεσης, ξέρετε, είναι αρκετά GB, 30-40 GB. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε, αν κάποιος έχει πολύ χώρο στο δίσκο, πολύ bandwidth, και θα ήθελε να χρησιμοποιήσει το δικό του υπολογιστή, αν είναι πιο γρήγορο από το Y3 που έχουμε εδώ στο εργαστήριο. Xilinx, IZE, το Xilinx IZE θα κατεβάζετε, αν θέλει κανείς. Το 14.7
για την πλακέτα Σπάρτα. Δηλαδή θα έχουμε δύο εργαστήρια όπου θέλουμε 14 λεπτά το IC Navigator. Μπορεί κάποιο λοιπόν να κατεβάσει αυτό που είναι αρκετά μεγάλο, ξέρετε. Δηλαδή είναι αρκετά gigabyte. Στο άλλο εργαστήριο που θα έχουμε στην Αλτέρα είναι το QRTUS. Αυτά είναι την ελεύθερη έκδοση αναφέρουμε πάντα. Το QRTUS βρίσκεται πια υπό τον έλεγχο του Intel αγόρασε την Αλτέρα. Και εδώ ομοίως, έχει πολλές εκδόσεις, μπορεί να κατεβάσει την έκδοση. Εμείς, για παράδειγμα, στο εργαστήριο έχουμε την 18.1. Light, μπορείτε να κατεβάσετε και είναι και ελεύθερη. Αλλά αν δεν θέλετε, θα ενημερώσετε τους βοηθούς και θα φροντίσουν με το AnyDesk να συνδεθείτε και να τα λειτουργήσετε από τον υπολογιστή εδώ. Δηλαδή ένα remote laboratory που λόγω των καταστάσεων. Δηλαδή κανονικά στα εργαστήρια ήταν οι κλητές οι ίδιοι, έπαιρναν την πλακέτα στα χέρια τους, διάφορες πλακέτες που έχουμε, τη συνέδεαν. Υπό την επίβλεψή μας, βέβαια, να μην γίνει και πανίσιμο, ήταν και ακριβώς πλακέτες και εκτελούσαν τα εργαστήρια εδώ. Βέβαια, τώρα δεν γίνεται αυτό. Και αναγκαστικά είναι remote laboratory, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μάθετε λιγότερα σε σχέση με αυτά που έχουμε μάθει η περσινή. Δηλαδή, έχουμε φροντίσει και εγώ συνεχώς προσπαθώ να δω πώς θα είναι πιο αποτελεσματική η απομακρυσμένη διδασκαλία ενός του εργαστηριακού τμήματος και φαντάζομαι. Εσύ στο τέλος θα μου δώσει σχόλια κατά αν θα υπήρξε κάτι που θα μπορούσε να, αν θα υπήρχε κάτι που θα μπορούσε ίσως να βελτιωθεί. Βέβαια, όλα απομακρυσμένα. Λοιπόν, είναι ώρα για διάλειμμα όμως. Αυτή τη στιγμή θα κάνουμε διάλειμμα 10 λεπτών. Σε 10 λεπτά και 42 θα συνδεθείτε, αν έχετε το άνθρωπο για να ξεκινήσουμε το εργαστήριο. Άρα, 10 λεπτά διάλειμμα και 42 σας περιμένω εδώ. Άρα, κύριε, τώρα να μπούμε με VPN, έτσι. Με VPN, απλώς το θέμα αυτό θα πρέπει να δούμε και το πόσο το VPN θα επιτρέψει τη μετάδοση βίντεο. Εκτός αν ξέρεις πολύ καλά από δίκτυα, θα μπορούσες να αλλάξεις το routing table για το κανάλι του Zoom. Δηλαδή στο, να δώσεις εντολές, για παράδειγμα, πώς με το Let's Start Pavla NR και την εντολή root, να δώσεις το root, αν έχεις VPN, να δώσεις root το Zoom να φεύγει κανονικά από το provider και όχι μέσα στο VPN. Είναι όμως προχωρημένο αυτό, αλλά άμα ξέρεις από δίκτυα, μπορείς να δεις το Zoom με ποιο server επικοινωνεί και να κάνεις ένα root, όπως εδώ, root add. Δηλαδή να προσθέσεις τη διαδρομή προς το Zoom, προς το Zoom servers, μέσω του gateway, του provider σου, αυτό που έχεις αυτή τη στιγμή. Εάν δούμε, επειδή εγώ δεν νομίζω να μπορέσει να κάνω κάτι τέτοιο, εάν δούμε ότι κολλάει το Zoom που είπατε για το βίντεο, μπορούμε να δοκιμάσουμε και από το κινητό αργότερα. Το κινητό είναι η καλύτερη λύση. Εγώ θα έλεγα ναι, να έχετε ίσως και σύνδεση από το κινητό ταυτόχρονα για να μην καθυστερείτε. Τώρα που είχε ρωτήσει, νομίζω ότι απλή για το. Απλά ναι, δεν θα βλέπουμε τόσο εύκολα από το κινητό, γι' αυτό είπα πρώτα να δοκιμάσω. Ωραία, να δοκιμάσετε και βλέπετε. Okay. Θα κάνουμε και ένα test drive. Θα μου πείτε αν τελικά αντέχει. Άντεξε το Zoom ή όχι, αν είχατε κάποιο πρόβλημα. Τώρα, για το forwarding λίγο, κοιτάξτε τι γίνεται. Συνδεόμαστε κάπου στο δαφόρα, που είναι και ο server που μπορούμε να συνδεθούμε. Ας κάνουμε τη σύνδεση. Ωραία, κάνω τη σύνδεση. Ρωτάει σε ένα άλλο παράθυρο, περιμένετε λίγο να συνδεθώ. Okay. Λοιπόν, συνδέθηκα. Τώρα θέλουμε να κάνουμε remote forwarding. Ηρακλή, εσύ δεν ρώτησες για το remote forwarding, για το port forwarding. Ναι, εγώ είμαι σε Mac βέβαια και έχω Unix, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, φαντάζομαι πιο πολύ σε Windows το VTC. Θα το δείξω εγώ για κάποιον που θέλει λίγο ένα πιο προχωρημένο θέμα. Συνδέομαι στο Zafora, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο, απλώς στο Zafora. Εδώ πάμε Change Settings και βγαίνει ένα παράθυρο διαλόγου. Τοποθετούμε εδώ που λέει Tunnels και θέλουμε η τοπική πόρτα. Για παράδειγμα λέμε η τοπική πόρτα 7811. Επιλέγουμε εμείς μια πόρτα, δικιά μας, το τοπικό σύστημα. Πού να προωθηθεί. Για παράδειγμα, θέλουμε την εσωτερική IP. Αντώνη, έχουμε καμιά εσωτερική IP ήδη τώρα σε ping να μου πεις να δοκιμάσω. Αν είσαι εδώ. Νομίζω 9.000 πρέπει να είναι. Όχι, όχι, IP 1824. 1824. Ναι. 112. 112. Ναι. Για να το δούμε έτσι, 18.24.12.80. Εγώ όταν πατήσω apply, υποτίθεται τώρα θα μπορώ να συνδεθώ στην 7.8.11
του μηχανήματο. Μας το έριξε. Ας ξανασυνδεθώ όμως. 18, 24, 111. 112. Ωραία. Από το Ζαφόρα έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Ας αφήσουμε να παίζει το πίνι ανοιχτό, για να μην πέσει η γραμμή από το Keep Alive. Κοιτάζουμε να πέσει, ναι. Λοιπόν, Change Settings. SSH Standards. Βάζω. Ας βάλω 112. Όχι. 7, 7, 7, 7. 18, 24, 112, πόρτα 80. Για να πατήσω εδώ. Add. Apply. Ωραία. Αυτό συνεχίζει να παίζει. Εδώ μπορούμε να βεβαιώσουμε στο event log ότι βλέπετε local port 777. Για να βάλω λοιπόν. Να ανοίξω τον browser μου. Local port, υπενθυμίζω για, για όσου δεν ξέρουν από τα δίκτυα, είναι 127.0.0.1. Και έβαλα πιο πορτά 7. Τι έβαλα, 7.7. Τι έβαλα. Νομίζω 1. 7.7.7.1. Α, 7. Δεν είμαι σίγουρο όμω. Όχι, 7.7.7 έβαλα. Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Αυτό βλέπετε ότι θέλει και την 90-90. Γιατί αυτό το pin θέλει δύο πόρτες. Οπότε τώρα με προωθεί στην 90-90. Οπότε ας βάλω και την 90-90. Δηλαδή πρέπει να πω εδώ Change Settings πάλι και να βάλω στο tunnel εκτός από αυτή και την 90-90. Νομίζω απλά η 90-90 είναι που τρέχει αυτό το Jupyter. Okay. Οπότε κοιτάξτε, βάζω παιδιά και πάντως και αυτό. Έβαλα local 90-90 και το προωθεί εκεί πέρα. Apply. Οπότε τώρα, αν βάλω 107, ναι, μπορεί μόνο 90-90 τελικά να είναι. Και βλέπετε τώρα, ανοίγει το περιβάλλον που θα χρησιμοποιήσουμε το Jupyter που είναι πάνω στο Ping. Θα σας πει και ο Δημήτρης για το Ping. Και μπορείτε, κάλεσα δηλαδή χωρίς καν VPN, είδατε, χωρίς VPN συνδεθήκαμε. Άρα κάποιος, υπενθυμίζω, άμα θέλει να βγάλει και ένα screenshot εδώ, Change Settings, το τι έχω βάλει, στο SSH Tunnel. Αυτό δηλαδή, άμα θέλει κάποιος το put να το βγάλει screenshot, με αυτά εδώ πέρα μπορεί να κάνει το εργαστήριο χωρίς VPN. Βγάλτε ένα screenshot και 38. Δημήτρη, 10 λεπτά διάλειμμα να τους αφήσουμε μέχρι και 48. Ναι, ναι, οκ. Okay. Ωραία, 10 λεπτά διάλειμμα, ετοιμαστείτε κάτι αυτές τις δοκιμές. Και... Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι για να μάθουμε κιόλας κάτι. Πρέπει να ξέρουμε ποια τοπική IP είναι ανοιχτή εκείνη την ώρα. Ναι, ναι. Κοίτα, ο Αντώνης μέσα στο chat θα στείλει το κάθε AM σε τι IP θα πάρει. Οπότε μπορεί ναι. κάποιος να το συνδέσει έτσι. Ναι. Εσύ δηλαδή θα... Με ναι. command line πηγαίνει και αυτό, ξέρεις. Θα σου δείξω, με command line μπορείς να παύλα κάνεις... Παύλα L είχα δει. Ναι, παύλα L, τοπική πόρτα, ας πούμε 777, όπως το κάνω έτσι, 14, ας πούμε 112, άνω κάτω τελεία 90-90 για παράδειγμα, καταλαβες. Και μετά βάζεις στο Zafora, τη σύνδεση. Οπότε αυτό τώρα κάνει το local forwarding, αυτό όμως επιλύσει το δικό σου υπολογιστή, όχι στο Zafora. Αυτό πρέπει από το δικό σου υπολογιστή, τη local port του δικού σου υπολογιστή, όχι τη local port του Zafora. Προσοχή. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το tunneling. Τώρα, εγώ το χρησιμοποιώ σε κάποιες περιπτώσεις, είναι εύκολο πάντως. Δεν ξέρω τελικά πόσο δύσκολο θα σας φανεί, δοκιμάστε το. Εντάξει, λειτουργεί πάντως. Λοιπόν, διάλειμμα. Εντάξει, 10 λεπτά και 48 εδώ πέρα.